Gracias a la Asociación Helenocubana de Salónica por organizar este evento. Ευχαριστώ τον Κουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση στήριξης της Κουβανικής Επανάστασης. Η στήριξη και η αλληλεγγύη των φίλων της Κούβας ήταν πολύ σημαντική όλα αυτά τα χρόνια του σκληρού αγώνα του λαού μας. Αγώνα για να διατηρήσει την εθνική του κυριαρχία απέναντι σε απειλές και εχθρικές ενέργειες από πλευράς του ισχυρού μας γείτονα, που ποτέ δεν αποδέχτηκε ότι έχασε ένα πολύτιμο απόκτημά του, ούτε περιορίστηκε να παρακολουθεί παθητικά το παράδειγμα ενός λαού που δεν ακολουθεί τις εντολές του και είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στη γη, η οποία διαθέτει μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη και ένα ισχυρό βιομηχανικό στρατιωτικό σύμπλεγμα και εξαπολύει πολέμους σε όλο τον κόσμο χωρίς να νοιάζεται για τα θύματα ούτε για τα δικαιώματα των λαών. Η Κούβα είναι ο Δαβίδ απέναντι στο γίγαντα Γολιάθ. Οι άλλοι λαοί βλέπουν την Κούβα σαν ένα φάρο, σαν παράδειγμα αξιοπρέπειας και σταθερότητας. Και ακριβώς αυτό είναι που φοβούνται οι ΗΠΑ. Η Κούβα δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή, είναι μια μικρή χώρα, χωρίς πολλές φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, χωρίς τα πλούτη που διαθέτει μια χώρα σαν τη ΗΠΑ, αλλά διαθέτει το μεγάλο πλούτο της ιστορίας της, των ηρωικών ανθρώπων της, που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την εθνική κυριαρχία της. Δεν βλέπω μετά, διαβάζω. Αλλά η αξιοπρέπεια έχει το αντίτιμό της. Ένα αντίτιμο που οι Κουβανοί πληρώνουν κάθε μέρα αυτά τα 60 χρόνια της Επανάστασης. 60 χρόνια αγώνων, νικών, θυσιών και αντίστασης ενός ηρωικού λαού. Είναι ένας διαρκής αγώνας να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να αφήσουν πίσω το παρελθόν, τότε που ήταν ένα ακόμα αγαθό στην κατοχή των ΗΠΑ. Όλα αυτά τα χρόνια πολλά πράγματα έχουν επιτευχθεί. Για παράδειγμα, έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα για δωρεάν υγεία για όλους και για εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και είναι εγγυημένη η πρόσβαση στον υγιή πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Επίσης έχει δημιουργηθεί ένα νομικοθεσμικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται πλήρη ισότητα των πολιτών ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα επιδερμίδας, καταγωγή, θρησκεία, κοινωνική θέση ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θα έβλαπτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι συνδικαλισμένοι και προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις, ακόμη και αυτοί των μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Υπάρχει εκπροσώπηση των συνδικάτων στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε υπουργικά και συντεχνιακά σώματα. Η ελευθερία στη θρησκεία και στη λατρεία αναγνωρίζονται πλήρως και προστατεύονται από το Σύνταγμα. Αλλά η διατήρηση όλων αυτών των επιτευγμάτων ήταν δύσκολη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από το θρίαμβο της Επανάστασης το 1959 οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έθεταν στους εαυτούς τους ένα στόχο: να ανατρέψουν την επαναστατική κυβέρνηση, να καταστρέψουν τη σοσιαλιστική επανάσταση, να επαναφέρουν τον καπιταλισμό και να ανακτήσουν την ηγεμονία και την κυριαρχία τους στη χώρα μας. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους και πολιτικές. Αυτό που παρέμεινε σταθερό σε όλες τις κυβερνήσεις τους είναι ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στην Κούβα. Η νομική του βάση είναι ένα σύμπλεγμα από νόμους και διοικητικές πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα και που ανά πάσα στιγμή συνοδεύεται από καθαρά επιθετικές ενέργειες, ανατρεπτικές ενέργειες και προπαγάνδα. Καταδικάζουμε τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις των λαών, τις ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την υποκίνηση σε βία και όλους τους χειρισμούς που σκοπό έχουν να εμποδίσουν τους λαούς να αποφασίσουν για τη μοίρα τους. Φίλοι, παρόλη την υπερρεαλιστική εχθρότητα, τα όνειρά μας ποτέ δεν θα μπλοκαριστούν.
γιατί ο λαός μας είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει τον δρόμο. Η Κούβα είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη χώρα, επειδή μόνη της κέρδισε την ανεξαρτησία της και ξέρει και θα μπορέσει να την υπερασπιστεί έστω και με τίμημα τις μεγαλύτερες θυσίες και τους μεγαλύτερους κινδύνους. Το αίμα αυτό που έπεσαν, ο υδρότας των ανθρώπων μας δεν χύθηκαν άδικα. Δεν δεχόμαστε απειλές, ούτε επιβολή ξένων δυνάμεων. Δεν θα εγκαταλείψουμε τις αρχές μας. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και για το έργο του λαού μας στην οικοδόμηση ενός κυρίαρχου σοσιαλιστικού κράτους. En este duro batallar de nuestro pueblo contra el imperialismo y la injusticia, siempre hemos podido contar con amigos como ustedes, a los cuales les pedimos hoy más que nunca su solidaridad, su apoyo contra el injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que nos ayuden a romper el muro de silencio y saquen a la luz la verdad de nuestro país, que nos ayuden a desmentir las campañas mediáticas falsas y las calumnias contra nuestro pueblo. Amigos, estén seguros que siempre agradeceremos desde lo más profundo de nuestro corazón su solidaridad, su apoyo y su amistad permanente. Y les reiteramos que siempre podrán contar con el pueblo de Cuba. La sangre de los caídos nos señala el camino de la lucha. Tomamos de sus manos las banderas de la patria y el deber. Los cubanos seguiremos el ejemplo de nuestros próceres. Daremos la vida si es necesario por defender la revolución. Les aseguro, amigos, que el pueblo cubano no se rinde. Seguirá con su lucha y resistencia heroica para mantener su verdadera independencia con su grito de patria o muerte venceremos. Σε αυτό το σκληρό αγώνα του λαού μας ενάντια στον υπεριαλισμό και την αδικία, πάντα μπορούσαμε να υπολογίζουμε στη στήριξη φίλων όπως εσείς. Και ζητάμε σήμερα πιο πολύ από ποτέ την αλληλεγγύη σας, τη στήριξή σας ενάντια στον άδικο οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό, να μας βοηθήσετε να σπάσουμε το τείχος της σιωπής και να δείξουμε την αλήθεια για τη χώρα μας, να μας βοηθήσετε να καταρρύψουμε τα ψέματα των εκστρατιών στα ΜΜΕ και των συκοφαντιών ενάντια στο λαό μας. Φίλοι μας, να είστε βέβαιοι ότι πάντα θα σας είμαστε ευγνώμονες από τα βάθη της καρδιάς μας για την αλληλεγγύη, την υποστήριξη και τη διαρκή φιλία σας. Και επαναλαμβάνουμε ότι πάντα μπορείτε να υπολογίζετε στο λαό της Κούβας. Το αίμα αυτό που έπεσαν μας δείχνει το δρόμο του αγώνα. Παίρνουν από τα χέρια τους τις σημαίες της πατρίδας και του καθήκοντος. Οι Κουβανοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των ηγετών μας, θα δώσουμε τη ζωή μας να χρειαστεί για την υπεράσπιση της Επανάστασης. Σας διαβεβαιώνω, φίλοι μου, ότι ο λαός της Κούβας δεν θα παρατάει. Θα συνεχίσει τον αγώνα και την ηρωική αντίσταση για να διατηρήσει την πραγματική ανεξαρτησία του με την γραφή «Πατρίδα ή θάνατος». Θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.